Αυτός είναι ο Εμίλ Ράτελμπαντ. Η ταυτότητά του αναφέρει ως έτος γέννησης το 1949, κάτι που όπως λέει δεν τον ικανοποιεί καθόλου. Γι' αυτό ο Ολλανδός, κατά δήλωσή του γκουρού θετικής ενέργειας, ξεκίνησε νομικό αγώνα για να μειώσει την ηλικία του κατά μία εικοσαετία. Όπως ισχυρίζεται, σε μια εποχή που όνομα και φύλο αλλάζουν, είναι αδιανόητο να μην μπορεί να αλλάξει κανείς και το έτος της γέννησής του. Υποφέρω λόγω της ηλικίας μου, διότι είμαι πολύ πιο νέος από τα 68 μου χρόνια. Αν για παράδειγμα ζητήσω δάνειο, θα μου πούν ότι είναι αδύνατο. Όμως όταν ξαναγίνω 49, θα κάνω ξανά παιδιά. Θα αγοράσω καινούργιο αυτοκίνητο. Θα ξαναβάψω το σπίτι μου. Θα ξαναεπενδύσω τα χρήματά μου. Διότι τώρα είμαι ένας γέρος που πρέπει να αποταμιεύσει για να δώσει στα παιδιά του. Όμως αν ξαναγίνω 49, θα έχω και πάλι ελπίδα. Όλο το μέλλον θα είναι μπροστά μου. Στο δικαστήριο της πόλης Άρνεμ, ο Ράτελμπαντ επικαλέστηκε ιατρική γνωμάτευση, σύμφωνα με την οποία έχει σώμα 45χρονου, ενώ αυτοχαρακτηρίστηκε ως ένας νεαρός θεός. Ακόμη και αν τα χρόνια του περισσεύουν, αυτό που σίγουρα δεν διαθέτει σε περίσσευμα είναι η μετριοφροσύνη.